NBA 2K24, το έχω φορτώσει στο PlayStation 5 160 GB να το κατεβάσω, αλλά αξίζει με το παραπάνω, ανανεωμένο στα όλα του, έχει και το Mamba Moments, το καινούριο mode, το οποίο παίζει τις καλύτερες στιγμές της καριέρας του εξωφίλου του NBA 2K24, του Black Mamba, αλλιώς γνωστού ως Kobe Bryant, νομίζω είναι το τρίτο εξώφυλλο του Kobe Bryant στο σειρά NBA 2K όλα αυτά τα χρόνια. My career, my team, τα πάντα όλα τα γνωστά, πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. NBA 2K24 λοιπόν, το παίζουμε στο PlayStation 5. Αναβαθμισμένο λοιπόν σε πάρα πολλά σημεία το παιχνίδι. Βελτιωμένα animation, βελτιωμένες κινήσεις. Έχουν κάνει μια πολύ ωραία διαδικασία με συγκεκριμένους παίχτες, όπου ουσιαστικά πραγματικά οι κινήσεις του παιχνιδιού σε αυτούς τους παίχτες κοπιάρουν τις πραγματικές κινήσεις των παιχτών. Και αυτό είναι το κεντρικό μενού με τα βασικά modes του παιχνιδιού. Υπάρχει το My Career, η καριέρα που φτιάχνει τον παίχτη σου, θα παίξουμε μετά. Υπάρχει το My Team, το γνωστό κομμάτι του παιχνιδιού με τις κάρτες. Όπου ειδικά για την έκδοση του PlayStation 5, αν έχεις και συνδρομή στο PlayStation Plus, σου δίνει ειδικά πακέτα, τα οποία στα δίνει δωρεάν, ας πούμε, να ανοίξεις κάρτες, να δούμε μερικές κάρτες, βλέπεις είναι PlayStation Plus. Επειδή έχω συνδρομή στο PlayStation Plus, μου κάνει τρία πακέτα με 5 κάρτες η κάθε μία, για να προσθέσω καινούριες κάρτες μέσα στην ομάδα μου. Στο κομμάτι του My Team είναι ίδιο όπως ήταν και τα προηγούμενα χρόνια. Έχεις τις κάρτες, μαζεύεις κάρτες, ξεκλειδώνεις κάρτες, έχεις πολλά single player κομμάτια του παιχνιδιού να παίξεις, clutch time, triple threat, domination, challenges, exhibitions και freestyle να παίζεις μόνος σου. Αλλά υπάρχει και το multiplayer κομμάτι, πολλά modes και εδώ και στο κομμάτι του My Team υπάρχουν και τα seasons. Εδώ είναι NBA 2K24 season 1, όπου παίζεις μέσα στη σεζόν και προσπαθείς να πετύχεις όσο περισσότερα πράγματα για να φτάσεις στο level 40, ας πούμε, το μέγιστο level και να πάρεις τις κάρτες που σου δίνει το παιχνίδι. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα modes του παιχνιδιού. My NBA Eras, όπου εδώ ουσιαστικά μπορείς να παίξεις πρωταθλήματα του NBA παλαιότερα ή καινούρια με 12-36 ομάδες, το φτιάξεις εσύ όπως θέλεις, που έχεις πάρα πολλές επιλογές στο My NBA, ενώ υπάρχει φέτος και το My NBA Lite, το οποίο ουσιαστικά είναι μια πιο εύκολη έκδοση των Eras. Υπάρχει το WNBA, όπου έχεις, όπως και πέρυσι, να φτιάξεις My Player γυναίκα, να παίξεις πρωτάθλημα My NBA ή Quick Play τέλος πάντων. Το καινούριο έχουμε τα Mamba Moments και πάμε να σας δείξω λιγάκι εδώ πέρα τα Mamba Moments, όπου ουσιαστικά είναι το κομμάτι του παιχνιδιού όπου έχει συγκεκριμένα 7 πολύ σημαντικούς αγώνες του Kobe Bryant, τους οποίους εσύ προσπαθείς να τους παίξεις και να παίξεις μέσα στο παιχνίδι, να κάνεις αυτά που έκανε ο Kobe στους συγκεκριμένους αγώνες. Για παράδειγμα, το πρώτο challenge που έπαιξα εγώ ήταν εναντίον των Sacramento Kings, νομίζω, το Μάιο του 13 Μαΐου του 2001, όπως γράφει από κάτω. Το επόμενο match είναι από τον 7 Ιανουαρίου του 2003, όπου ο Kobe Bryant σε αυτό το match έβαλε 12 τρίποντα και μου λέει εμένα ότι πρέπει εγώ να βάλω 12 τρίποντα με τουλάχιστον 50% στα σουτ 3 πόντων, να κερδίσω το match με 20 πόντους και να πάρω και τα 3 αστέρια. Και κάθε τέτοιο παιχνίδι που πας και παίζεις εσύ ουσιαστικά ξεκινάει με ένα βιντεάκι, ένα κλιπάκι από το match εκείνο, το οποίο είναι πάρα πολύ παλιό, είναι πάνω από 20 χρόνια το συγκεκριμένο παιχνίδι και βλέπεις εδώ πέρα στιγμιότυπα από τον Black Mamba από εκείνο το match, για να σε βάλει κατευθείαν σε αυτό το καταπληκτικό παιχνίδι που είχε κάνει ο Kobe τότε, βάζοντας 12 τρίποντα, το οποίο πρέπει να το κάνω και εγώ. Δεν είναι εύκολο. Εναντίον των Seattle Supersonics στο Staples Center είναι το match. Μπορείς να διαλέγεις αν θα ελέγχεις όλη την ομάδα των Lakers, όλη την ομάδα στην οποία παίζει ο Kobe, ή μονάχα τον Kobe Bryant. Ουσιαστικά από εκεί πέρα το gameplay του παιχνιδιού είναι πάνω κάτω ίδιο. Υπάρχουν, όπως σας είπα και πριν, βελτιωμένα animation σε διάφορα κομμάτια του παιχνιδιού. Δεν έπαιξε καλή άμυνα εδώ, την πάτησα. Με έπαιξε πλάτη και έμεινε μόνος του. Αλλά σκοπός είναι, όπως όταν πατάς πόδι, θα δείχνει κάτω, να πάρεις τα 3 αστέρια. Έτσι, όταν ξεκλειδώσεις και τα 7, πάρεις τα 3 αστέρια και από τις 7 αυτές τις στιγμές της καριέρας του Kobe, έχεις ξεκλειδώσει και έχεις ολοκληρώσει ουσιαστικά το συγκεκριμένο κομμάτι του παιχνιδιού. Για να δούμε, θα ξεκινήσουμε με φτωχό τρίποντο. Το πρώτο μπήκε. Έχουμε άλλα 11 να βάλουμε σε 4 εξάλεπτα που έχω βάλει να παίξω το παιχνίδι. Πρέπει να παίξει και λίγο άμυνα, εντάξει. Τα γραφικά δεν έχουν ιδιαίτερη διαφορά σε σχέση με πέρυσι. Ούτως ή άλλως οι συγκεκριμένοι παίχτες είναι παλιοί παίχτες. Δεν είναι οι νέοι παίχτες που ουσιαστικά έχουν κάνει face scan κανονικά και body scan σε όλους τους σύγχρονους παίχτες του NBA. Θα πάμε μετά να το δούμε αυτό. Παίρνουμε και δεύτερο τρίποντο. Αυτό θα μπει ή όχι. Τούβλο ήταν αυτό λιγάκι. Πρέπει να προσέξω λίγο περισσότερο. Αλλά για να
προλάβω να βάλω 12 τρίποντα εγώ στα 6 λεπτά. Πρέπει να βαράω συνέχεια με τον Κόμπι. Δεν θα δώσω και πολύ μεγάλη σημασία σε άμυνες, συστήματα και τέτοια. Κάνα screen και τρίποντα από μακριά για να μπορέσει να... ο Κόμπι να βάλει τα 12 τρίποντα, εγώ δηλαδή, που πρέπει για να εκπληρώσω το στόχο του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Πραγματικά πώς το έκανε στην πραγματικότητα ο Κόμπι αυτό. Είναι. Οπ, τώρα θα μπει αυτό, το βλέπω. Παρόλο που βρήκε και λίγο Στεφάνι, μπήκε μέσα. Γεια σου ρε Κόμπι, γιατί φοράνε και μαύρο εκεί πέρα. Δεν ξέρω. Οι speaker του παιχνιδιού είναι αυτοί που, οι ίδιοι που ήταν και πέρυσι. Γνωστή αναμετάδοση συνεχόμενη. Νάτος και ο Phil Jackson. Α, εδώ είναι και ξυρισμένος. Στο προηγούμενο που είχα παίξει το πρώτο challenge ήταν με μουσια. Κοίτα να δεις, αναπαράσταση πραγματική, ε. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε ένα back step. Το τσάφισα κι αυτό. Μάλλον το έχω βάλει στο εύκολο, γι' αυτό μπαίνει τόσο εύκολα. My career. Κάθε χρόνο εγώ φτιάχνω το γκαρέτσο εκεί πέρα, το Greek μουστάκι όπως το λέμε. Φτιάχνοντας τον παίχτη σου, φέτος η διαδικασία του να φτιάξει παίχτη, θα το δείξουμε λιγάκι εδώ, είναι λίγο διαφορετική. Του δίνει τη δυνατότητα είτε να φτιάξει τον παίχτη σου από την αρχή, είτε να φτιάξει τον παίχτη σου βασισμένο σε ένα template ενός υπάρχον παίχτη. Για παράδειγμα, άμα θέλει να το κάνει point guard, έχει LaMelo Ball, Jaren Brunson, Kate Cunningham, Luka Doncic, Daron Fox. Να πούμε συγχαρητήρια και στην εθνική της Γερμανίας, η οποία ήταν όντως η καλύτερη ομάδα του τουρνουά στο παγκόσμιο μπάσκετ και έπαιξε φοβερό μπάσκετ και κέρδισε δίκαια τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή. Αυτή είναι η διαδικασία και μετά μπορεί να κάνει customize το build, όπου αναλόγως με το πώς θα κάνει customize, σου ξεκλειδώνουν αντίστοιχα και διαφορετικά badges. Απλά φέτος τα badges που έχει μέσα το παιχνίδι είναι λίγο διαφορετικά. Έχουν αφαιρεθεί κάποια, έχουν προσθεθεί πολύ περισσότερα. Όμως φέτος στο κομμάτι των badges στο My Career υπάρχουν διαφορές, καθώς αναλόγως πώς παίζεις με τον παίχτη σου μέσα στο παιχνίδι, τα badges που χρησιμοποιείς μπορεί να βελτιώνονται ή άμα δεν τα χρησιμοποιείς, δηλαδή έχεις ξεκλειδώσει κάποια badges αλλά δεν τα χρησιμοποιείς μέσα στο παιχνίδι, χειροτερεύουν. Ποιο είναι το concept φέτος του My Career? Ξεκινάει λίγο χαλαρά. Ξεκινάς στα 19 σου και είσαι το μεγαλύτερο prospect του NBA μετά τον LeBron James. Με σκοπό να γίνεις ο GOAT, ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Γι' αυτό σου λέει και αυτά τα GOAT skills. Διαλέγεις κάποια δύο αρχικά. Μπορείς να βάλεις εδώ σε αυτά τα δύο skills να διαλέξεις να τα έχεις μέσα στο παιχνίδι ενεργά και με το που θα τα ενεργοποιήσεις κάνοντας αυτά που σου ζητάει, γίνουν καλύτερα τα stats σου, τα συγκεκριμένα που σου δείχνει. Τα έχεις αυτά μέσα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα για να κάνεις τον παίκτη σου πιο δραστήριο μέσα στο παιχνίδι. Υπάρχουν συγκεκριμένα παιχνίδια, τα λέει εδώ πέρα GOAT Moments, τα οποία σου δίνουν περισσότερους GOAT Points. Ποιος σκοπός είναι να ανεβαίνεις την σκάλα, το ladder, τον prospect για GOAT. Αυτό είναι το GOAT tier, εγώ είμαι τελευταίος. Με GOAT νούμερο 1, ένα έχει τον Michael Jordan και δεύτερο, που είναι το tier 1 ουσιαστικά, τον LeBron James, ουσιαστικά, και ο Kobe Bryant να είναι ο τρίτος. Ουσιαστικά πρέπει, εσύ σκοπός σου είναι να ξεπεράσει και τον Τζόρνταν, να πας στο tier 1, έτσι. Όσο είμαστε εδώ, να πω ότι η The City είναι αρκετά διαφοροποιημένη, καινούρια γραφικά, είναι και δίπλα στη θάλασσα φέτος. Υπάρχουν δύο ομάδες στις οποίες μπορώ να πάρω μέρος και αναλόγως την ομάδα που θα διαλέξω, τους Elite, νομίζω είναι η μία και η άλλη, δεν θυμάμαι το όνομά τους, κερδίζω περισσότερα... έτσι περισσότερους πόντους σε συγκεκριμένα κομμάτια του παιχνιδιού. Οπότε η επιλογή που θα κάνεις είναι στη μία ή στην άλλη. Στη μία η μία ομάδα είναι πιο αμυντικογενής και πιο παραδοσιακό μπάσκετ, ενώ η άλλη είναι λίγο πιο επιθετικογενής και πιο, πώς να το πω, έτσι, μπάσκετ, όχι αλάνας, αλλά μπάσκετ περισσότερο του θεάματος. Οπότε αναλόγως πώς παίζεις και εσύ το παιχνίδι και τον παίχτη που έχεις φτιάξει, διαλέγεις την αντίστοιχη ομάδα για να σου δώσει μπόνους στα συγκεκριμένα κομμάτια του παιχνιδιού που αντιπροσωπεύει κάθε μία από τις δύο ομάδες. Από εκεί και πέρα, παρατήρησα στο My Career τουλάχιστον στην αρχή ότι δεν έχει τόσο πολλά cinematics, δεν είναι τόσο πολύ κινηματογραφικό. Σε βάζει πιο γρήγορα στο να παίξει το παιχνίδι. Έχεις να πάρεις αποστολές που τρέχουν συνεχόμενες ή να πάρεις αποστολές οι οποίες είναι time-based, δηλαδή λίγουν μετά από κάποιες ώρες, για να κερδίσεις περισσότερα VC points, για να μπορέσεις να τα εξαργυρώσεις ανεβάζοντας τα στατιστικά του παίκτη σου και ξεκλειδώνοντας μετά τα badges και όλα τα σχετικά. Ό,τι συνέβαινε και στα προηγούμενα χρόνια ουσιαστικά. Δηλαδή, ο τρόπος του παιχνιδιού είναι ίδιος, απλά έχει αλλάξει το κομμάτι, το πώς στείνεις τον παίκτη σου με τα badges. Ένα καινούριο κομμάτι του παιχνιδιού αφορά σε ένα animation που έχει προσθεθεί, που σου δίνει τη δυνατότητα, τώρα βέβαια είναι λίγο δύσκολο να το πετύχεις, σου δίνει τη δυνατότητα να κρεμαστείς. Αχ! Όταν θα πας να καρφώσεις, να το επιλέξεις δηλαδή να κρεμαστείς και να κάνεις και μάλιστα γύρω-γύρω-γύρω πάνω στην Στεφάνη την ώρα που κρεμιέσαι, να σου δώσει έτσι περισσότερο wow την ώρα που παίζεις. Έχουμε 4-0 και εγώ δεν έχω βάλει ούτε καλάθι. Κάτσε να πάρουμε ένα ωραίο screen εδώ. Καινούρια animation στο κομμάτι των... Απ, κέρδισα φάουλ.
στο κομμάτι της τρίπλας. Πολλά είναι μέσα να διαλέξει να φτιάξει τον παίχτη σου στο κομμάτι του shoot. Ξέρεις, όλα αυτά που είχαν όλα τα χρόνια στο κομμάτι του My Career είναι ίδια. Άλλωστε το My Career και το My Team είναι τα modes που παίζει ο περισσότερος κόσμος. Μπήκε η βολή, έβαλα τον πρώτο μου πόντο. Ωπ, κακή άμυνα. Εδώ όμως, τα φορά. Όχι ρε φίλε. Όμως πήρα ένα skill progress γιατί ήταν καλή άμυνα μου, δεν ήταν ελεύθερο το shoot. Ωπ, την έφαγα. Όχι ρε φίλε, παίζω χάλια έτσι. Παίζω χάλια. Εδώ είναι My City, έχει πάρα πολύ κόσμο όπως βλέπετε. Και αυτή είναι εδώ όλη η πόλη. Ουσιαστικά έχουμε τους Elite και τους Riders, τις δύο ομάδες που σας είπα. Υπάρχει τρόπος να πας από εδώ και από εκεί λίγο πιο γρήγορα χρησιμοποιώντας το τρένο, το μετρό που έχει εδώ από κάτω. Και από εδώ μπορώ να κάνω fast travel. Έχει και γήπεδα δίπλα στην παραλία, έχει θάλασσα, έχει κάτι αγάλματα του Ποσειδώνα, ξέρω και κάτι τέτοια στιγμή από τις δύο ομάδες. Εδώ είναι αυτή που διαλέγεις το association που θα πάρεις. Για να πάρω μέρος πρέπει να κάνω, να πάρω 50 assists στα γήπεδα του Rise και να, σε αυτά τα μάτς, σε 10 μάτς, να έχω teammate grade B, οπότε πρέπει να παίξω στα ανοιχτά γήπεδα του Rise για να πετύχω το σκοπό και να πάρω μέρος σε αυτό το, να γίνω μέλος αυτής της ομάδας, αυτού του association. Να και αυτό το άγαλμα που έλεγα πριν, εδώ με τα, κοίτα εδώ, τα χταπόδια. Αυτά είχα να σας πω για το NBA 2K24. Πάρα πολλά game modes, πάρα πολλά πράγματα να κάνεις και να παίξεις μέσα στο παιχνίδι. Γίνεται κακός χαμός, μπορεί να σου αφιερώσει τόσο πολύ χρόνο που θα σου φάει όλη τη χρονιά και να μην χρειάζεται να παίζεις τίποτα άλλο. Κλασικά όπως συμβαίνει κάθε χρόνο με καινούρια γραφικά, ανανεωμένα My Career, καινούριες κάρτες στο My Team, Season Pass, η καριέρα του Kobe, αυτές οι καλύτερες στιγμές του Kobe είναι εξαιρετικές και αυτές όπως ήταν και του Jordan πέρυσι. Άμα σας αρέσει το μπασκετάκι και ειδικά τώρα που είμαστε ξαναμένοι μετά το παγκόσμιο που μας η εθνική βέβαια πέτυχε, αλλά γενικά το αμερικανικό μπάσκετ πέτυχε παρόλο που η Αμερική βγήκε τέταρτη, γιατί και οι Καναδοί είχαν NBAers και οι Γερμανοί είχαν NBAers και ξεκινάει και η Ευρωλίγκα τον άλλο μήνα, οπότε έχουμε πράγματα να κάνουμε για να ασχολούμαστε με το μπασκετάκι. Τα λέμε στο επόμενο, η σεζόν ξεκινάει δυνατά, NBA 2K24, το παίζω στο PlayStation 5, πάρ' το να το παίξεις και εσύ.